σε πράσινο. Έτσι. Θεωρούν ότι η ευφυΐα ή η μεγάλη ευφυΐα είναι πλουτοπαραγωγός, πηγή και θεία τη χώρα. Ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει επιστήμονας πιο νωρίς, θα παράγει έργο επιστημονικό πιο νωρίς, θα κάνει προτάσεις καινούργιες πιο νωρίς, ως εκ τούτου θα αξιοποιηθεί πιο νωρίς. Αυτά τα αντανακλαστικά εμείς εδώ στην Ελλάδα συμφωνώ δεν τα έχουμε. Για αυτά μιλάω, χάνονται και καταστρέφεται η προσωπικότητά τους σχεδόν πριν πάει στο νηπιαγωγείο. Δηλαδή, πολύ δύσκολα οι γονείς μπορούν να αποδεχθούν την παρουσίαση χαρισματικού παιδιού και τούτο γιατί. Το χαρισματικό παιδί είναι έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι εκείνο το γνωστό, το καλό, το ευγενικό που θα φάει, το καλημέρα. Δηλαδή, όταν βλέπετε ένα παιδί, και εδώ θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς πάρα πολύ, όταν βλέπουν ένα παιδί το οποίο δεν έχει τις συμπεριφορές τις αναμενόμενες, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να το δει ένας παιδοψυχολόγος, ο οποίος σε θέση και τεστ να κάνει και να γνωρίσει και να συμβουλές να δώσει οι γονείς πώς να συμπεριφερθούν σε αυτό. Λέγεται χαρισματικό, gifted child, δηλαδή χαρισματικό παιδί. Τα άτομα με υψηλό IQ, από τη δική μου εμπειρία, την προσωπική, συνήθως είναι πολύ εσωστρεφή. Γυρνάνε όλες τις σκέψεις στον εαυτό τους, σκέφτονται λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει, δημιουργούν ίσως προβλήματα όταν δεν χρειάζεται, προσπαθώντας να καταλάβουν το τι γίνεται. Είναι ιδιαίτερα αυθεντικά. Και κατά συνέπεια πολλές φορές μπορεί να απαγοητεύονται λίγο πιο εύκολα από ότι ένας μέσος άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, επί του κοινωνικού θέματος, είναι μερικές φορές και αντικοινωνικά, υποκοινωνικά θα έλεγα. Εξού και το ενδιαφέρον να δημιουργήσει κάποιες κοινότητες, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Έχοντας τα κοινό παρονομαστή κάποια κοινά ενδιαφέροντα και κοινές επιδόσεις. Γι' αυτό το λόγο γνώρισα και έναν όμιλο λεσχών, το WIN, το World Intelligence Network, με σκοπό να φιλοξενήσω κάποιες λέσχες και να φιλοξενήσω μέλη, μεταξύ των οποίων θα γίνονται συζητήσεις, θα αναπτύσσουμε θέματα και θα βρίσκουμε λύσεις. Τέλος του 2000, δημιούργησα έναν οργανισμό, κάτι σαν ομπρέλα, που καλύπτει κάποιες λέσχες υψηλής νοημοσύνης. Άτομα τα οποία έχουν δώσει κάποια τεστ και έχουν πάει καλά, μπορούν να γίνουν μέλη. Η ομπρέλα αυτή λέγεται WIN, World Intelligence Network, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 λέσχες μέλη και γύρω στα 350 άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια στοιχεία για το τι μαθητικά τι κάνουμε και εδώ πέρα είναι οι λέσχες οι οποίες είναι μέλη. Αυτή τη στιγμή είναι 8 λέσχες. Η πρώτη λέσχη συνδίκη επίσης δημιουργήθηκε το τέλος του 2000, αρχής 2001. Η κεντρική σελίδα είναι αυτή. Τι το διαφορετικό έχουμε μεταξύ τους αυτές τις λέσχες δηλαδή. Τα άτομα τα οποία μπορούν να μπουν έχουν πληρούν διαφορετικές προϋποθέσεις. Σε αυτή τη λέσχη κάποιος πρέπει να έχει κάνει μια επίδοση γύρω στις 3 τυπικές αποκλίσεις πάνω από το μεσόωρο, το οποίο μεταφράζεται σε ένα IQ 148 με τυπική απόκληση 16. Η άλλη λέσχη λέγεται HELIC, Hellenic IQ Society. Σε αυτή τη λέσχη μπαίνουν άτομα που έχουν IQ 164 και αυτή τη στιγμή έχει περίπου 40 μέλη. Η τρίτη λέσχη λέγεται Olympic.
Μπορούν να μπουν άτομα που έχουν επιδόσεις IQ 180 με τυπική απόκληση 16. Ουσιαστικά μπορεί να μπει ένας στα 3,5 εκατομμύρια γενικού πληθυσμού. Επίσης έχουμε και άλλες λέσχες. Έχουμε άλλες 5 λέσχες που έχουν γίνει μέλη, μεταξύ των οποίων και την Κίγκα. Την κεντρική σελίδα της Κίγκα. Σε αυτή τη λέσχη μπορούν να μπουν άτομα τα οποία έχουν επιδώσει σε κάποια συγκεκριμένα τεστ στο επίπεδο του 196, 6 θετικές αποκλήσεις πάνω από το μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 μέλη από όλο τον κόσμο και θεωρητικά έχουμε καλή εξόδου την ανθρωπότητα, γιατί η ανάλυση του καθημερινού είναι 1 στα 1 εκατομμύριο. Ήρθε πρώτος στην Ευρώπη στα μαθηματικά. Το όνομα αυτού Χριστοδούλου. Τον είδε μερικοί, τον πήρε κατευθείαν. Στα 20 ήταν καθηγητής πανεπιστημίου μαθηματικών και σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο του κόσμου. Το 50% των χαρισματικών παιδιών, αφενός δεν μπαίνουν τις τάξεις, το 50% περιθωριοποιείται. Ξέρετε πόσα από τα παιδιά που τα χαρακτηρίζουμε αναρχικά τόσο εύκολα είναι παιδιά χαρισματικά, με εξαίρετη ευθεία, με εξαίρετη χρήση του λόγου, τα οποία το ίδιο το σύστημα τα έχει διώξει, τα έχει κάνει εχθρός. Να δεις κάποιο παιδί να βάζει τα βατραχοπέδια στο υπηαγωγείο και να σκαρφαλώνει με αυτά στο δέντρο. Πρέπει να διερωτηθείτε τι έχω μπροστά μου. Ένα τρελό παιδί ή ένα ευρηματικό παιδί.